Βρισκόμαστε στον χώρο που διεξάγεται το συνέδριο του Μέρα 25. Μαζί μας έχουμε τον βουλευτή, τον κύριο Κρήτον Αρσένη. Κύριε Αρσένη, αρχικά θα ήθελα να μας στείλετε ένα μήνυμα από εδώ από το συνέδριο του κόμματός σας. Στον κόσμο. Το βασικό μήνυμα είναι με αυτό που τελείωσε και ο γραμματέας, ο Γιάννης Βαρουφάκης. Ότι υπάρχει μια συζήτηση αυτή τη στιγμή για δεύτερη φορά αριστερά. Το Μέρα 25 ζητάει για πρώτη φορά ρήξη. Αυτό είναι το μήνυμα για τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν. Θέλουμε η οποιαδήποτε κυβέρνηση δημιουργηθεί να είναι η κυβέρνηση που θα έρθει σε ρήξη με τη λαϊλασία που βιώσαμε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά δυστυχώς κλιμακώνεται και θα κλιμακώνεται όσο δεν έχουμε τη στήριξη μαζί της. Όσον αφορά λοιπόν τις 7 και 1 τομές, πώς θα μπορούσε να γίνει μια συγκυβέρνηση, με ποιες δυνάμεις? Ναι, το Μέρα 25 απέφθινε ήδη από το 19 κάλεσμα προγραμματικής σύγκλησης με τα κόμματα που θεωρούν τον εαυτό τους προοδευτικό. Και τώρα πάλι έγινε αυτό και από το βήμα του συνεδρίου. Είναι οι 7 τομές. Εμείς καταθέτουμε τις προτάσεις μας σε όλα τα πεδία που αυτή τη στιγμή γίνεται η λαϊλασία για το πώς θα τη σταματήσουμε. Περιμένουμε να έρθει οποιοδήποτε κόμμα θέλει να τοποθετηθεί για αυτές τις προτάσεις και να μας πει. Θέλει να προσθέσει κάποιες ακόμα, να κάθεσουμε να τις συζητήσουμε. Και όλα αυτά θα μπουν σε ψηφοφορία. Όμως με έναν όρο. Ότι οποιαδήποτε προγραμματική σύγκληση και άλλα συνεργασία θα γίνει πριν τις εκλογές. Το Μέρα 25 δεν πρέπει να συνεργαστεί και να δώσει ούτε καν ψήφο ανοχής σε κανένα κόμμα, σε κανένα σχηματισμό το οποίο θα διεκδικήσει να σχηματίσει κυβέρνηση χωρίς να έχει προηγηθεί προγραμματική σύγκληση. Και για ποιο λόγο? Ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Ότι στις τρεις μέρες που είναι οι διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία κυβερνήσεων ή και ψήφο ανοχής, δεν υπάρχει χρόνος για οποιαδήποτε ουσιαστική συζήτηση. Άρα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να ξέρουν οι πολίτες όταν ψηφίζουν κάτι, τι θα τους βγει. Κάτι ακόμη που ξεχώρισα από την συνεδριακή σας διαδικασία ήταν η πρωτοβουλία για νέο κίνημα δέσμευτων. Θα ήθελα και γι' αυτό ένα σχόλιο σας. Πώς το είδατε μαζί με τον Τζέρεμι Κόρμπιν και την Έτσε Μέρκουλερ? Ναι, ήταν νομίζω μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή. Είμαι δύο κορυφαίους αυτή τη στιγμή της, της προοδευτικής διεθνούς. Και τι σημαίνει το κόμμα το κίνημα των αδεσμεύτων? Θυμόμαστε παλιότερα το κίνημα των αδεσμεύτων που συμμετείχε και η χώρα μας. Ήταν μία από τις 6 χώρες. Τώρα είναι παραπάνω από ότι ποτέ σημαντικό. Δηλαδή μιλάμε για ένα... Ευνοούν οι συνθήκες δηλαδή για ένα νέο κίνημα αδεσμεύτων? Είναι απαραίτητο. Δεν έχει σχέση αν ευνοούν οι συνθήκες, είναι εντελώς απαραίτητο. Αυτή τη στιγμή ένα κίνημα αδεσμεύτων τι σημαίνει? Δεν τασόμαστε ούτε με τον Πούτιν, ούτε με τον ΝΑΤΟ, δεν ξεπλένουμε κανέναν από τα εγκλήματά του. Καθόμαστε με την πλευρά της ειρήνης. Ανεξαρτήτως ποιος είναι ο επιτεθόμενος, ποιος είναι ο εισβολέας κάθε φορά, ποιος είναι ο αμυνόμενος. Στεκόμαστε με τους λαούς, στεκόμαστε με αυτούς που υποφέρουν, αλλά δεν στεκόμαστε με την πλευρά που μιλάνε, πάρε τους δικούς μου εξοπλισμούς, γιατί αυτό σου φέρει ειρήνη, όταν ξέρουμε ότι περισσότεροι εξοπλισμοί πάντα σημαίνουν πόλεμο. Γιατί χτίζουν, αν θέλετε, την ατζέντα του πολέμου. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη εξοπλίζεται και έχει μια ρητορική πολέμου. Το οποίο είναι συγκλονιστικό. Για πρώτη φορά στην ιστορία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο. Υπάρχει μια ρητορική πολέμου. Αντί να μιλάμε όλοι και να λέμε πώς θα βρούμε τον τρόπο να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο. Όλοι παίρνουμε θέση και ξεκινάμε μια πολεμική ρητορική. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο απέναντι σε ένα Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, απέναντι σε μια σύγκρουση σε άλλα επίπεδα. Όσον αφορά την Ευρώπη, εσείς είστε ένα καθαρά ευρωπαϊκό και διεθνικό κόμμα, ίσως το πρώτο και μάλιστα στην Ελλάδα. Πώς θα βλέπατε τη μετατροπή της Ευρώπης? Μπορεί μάλλον να μετατραπεί σε Ομοσπονδιακή Ένωση? Το σημαντικό είναι μια Ευρώπη των λαών. Δεν έχει σημασία πώς θα την βάλουμε μια ταμπέλα. Δεν είναι το θέμα πλέον, δηλαδή, αν θα έχουμε. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες των κρατών μελών. Το θέμα είναι οι πολιτικές. Θα είναι για τους πολλούς, θα είναι για τους λίγους. Δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή αν υπάρχουν 27 Μητσοτάκης ΑΕ οι οποίες λαμβάνουν πιο αυτόνομα απόφαση, αλλά εκεί λαμβάνουν απόφαση η οποία δεν σέβεται καμιά αρχή. Όπως είπε ο Γιάννης Βαρουφάκης, και νομίζω ότι είχε πολύ ενδιαφέρον. Ζητάμε από την Ουκρανία και άλλες χώρες να εξεταστούν για να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν τηρούν τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε έτσι για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα τηρούσε τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπει. Βλέπουμε ότι πιθανότατα εμείς είμαστε σίγουροι ότι δεν τις τηρεί.
χρειάζεται να φτάσουμε σε αυτό. Χρειάζεται δηλαδή να υπάρχουν αρχές οι οποίες γίνονται σεβαστές. Και ποιες είναι οι αρχές αυτές? Είναι ότι χρειαζόμαστε προστασία των ανθρώπων στην εργασία, χρειαζόμαστε αξιοπρεπή εργασία, αξιοπρεπή αξιοβίωτα εισοδήματα από την εργασία του κάθε ανθρώπου, χρειαζόμαστε σεβασμό της διαφορετικότητας, χρειαζόμαστε σεβασμό του δικαιώματος στον αυτοπροσδιορισμό κάθε ανθρώπου, των επιλογών κάθε ανθρώπου, λέει ταυτονόητα, ελευθερία, αλληλεγγύη, αυτά που κάνουν τον άνθρωπο άνθρωπο. Αυτά που θα θέλαμε, ένα κόσμο που θα θέλαμε τα παιδιά μας να ζουν. Ωραία. Γι' αυτό παλεύουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ θερμά.